Δημιουργούμε συνταξιούχου δύο ταχυτήτων ή μπορούμε να το δούμε σαν μία διόρθωση ένα κίνητρο που θα ενθαρρύνει την εθελούσια έξοδο από την δημόσια υπηρεσία. Ε, Μιχάλη, έχω την αίσθηση πω το σχέδιο τη κυβέρνηση που πέρασε από την Βουλή δυνητικά βελτιώνει μια κατάσταση πραγματο σε σχέση με τη λογική τη εθελούσια εξόδου από το δημόσιο. Αυτό είναι πασιφανέ. Δεν υπάρχει θέμα συζήτηση. Ιδωμένη όμω αυτή η απόφαση στο γενικότερο πλαίσιο διαχείριση του συνταξιδιωτικού στον ιδιωτικό τομέα, εκ των πραγμάτων, δημιουργεί ένα σοβαρό αίσθημα αδικία σε χιλιάδε εργαζόμενου που δεν υπηρετούν το δημόσιο. Δεν υπάρχει κανεί σε αυτόν τον τόπο που θα μπορούσε συγκριτικά να υποστηρίξει ότι δεν βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε όλα τα επίπεδα εργασιακών σχέσεων οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Η κοινωνία πολλέ φορέ δεν αν αυτό το κράτο τελικά δημιουργήθηκε για να υπάρξουν και να λειτουργούν πολίτε δύο ταχυτήτων. Αυτό αισθάνονται. Αυ αυτό αισθάνεται η μάζα των εργαζομένων σε αυτόν τον τόπο. Ακόμη και σήμερα πιστεύουμε πω αυτό αισθάνονται όταν η κυβέρνηση και κατ' επέκταση Βουλή θα ανεχθεί για πόσο ακόμη δεν γνωρίζουμε αυτή την εξωφρενική διάκριση σε σχέση με τι συντάξει. Με τον νόμο που ψήφισαν σήμερα στη Βουλή, επιτυχάνεται η κατάργηση τη αναλογιστική μείωση στη σύνταξη και στο ΕΦΑΠΑΚ, το γνωστό δηλαδή πέναλτι 12%. Στο ειδικό τομέα, ωστόσο, θα, συνεχιστεί θα συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν, θα οι εργαζόμενοι να πληρώνουν αυτό το πέναλτι. Επομένω, δικαίω αναμένεται ότι θα πρέπει να ψηφιστούν και αντίστοιχε ρυθμίσει για τον ιδιωτικό τομέα. Έστω και αν είναι διαφορετικά τα πράγματα όπω λέχθηκε στη Βουλή. Το ζήτημα βεβαίω δεν είναι μόνο θέμα ηθική, αλλά και η ουσιαστική συνδρομή αυτού του κράτου στο πλέον αντικειμένο κομμάτι, κυρίω για όσου απολαμβάνουν πολύ μικρή σύνταξη, ενώ δεν μπορούν να φανταστούν τι ακριβώ πράγμα είναι το εφάπαξ που συνεχώ μιλούν. Επομένω, εκείνο που θα έπρεπε να έχει γίνει ήταν η κυβέρνηση να επεξεργαζόταν αντίστοιχε ρυθμίσει και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Και κάτι ακόμη. Θα φύγουν, είπαν σήμερα στη Βούλη, γύρω στι 4.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ελπίζουμε αυτό να μην είναι η αρχή για μια νέα επέλαση του σφετιού για την πλήρωση αυτών των θέσεων. Αλλά κυρίω α μην δημιουργηθούν προποθέσει για στρατιέ εκτάκτων στο δημόσιο. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα